Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω τη ξεχωριστή χαρά, τύχη και τιμή να έχω πλάι μου έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα πολίτη του κόσμου, έναν άνθρωπο ο οποίος χαρακτηρίζεται από ληξικέλευτες και καινοτόμες δράσεις και είναι ένα από τα δυνατά στελέχη του ποταμιού. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, κοινοβουλευτικός γραμματέας του ποταμιού. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ, μεγάλη μου χαρά και τιμή που είστε κοντά μου. Ευχαριστώ και πολύ. Χτες έκανα και ένα αίτημα στο ΚΕΠ και μέσα σε ένα λεπτό έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Τι λέτε? Είστε ο ιδρυτής των ΚΕΠ, έτσι. Θέλετε να σας πω. Αλλά και είστε και. Σας έχουν κηρύξει τον καλύτερο, καλύτερο υπάλληλο του κόσμου. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Στην Αμερική. Να σας πω όμως πρώτα που είπατε για το ΚΕΠ, μια και είμαστε στη Σύρο. Ναι. Διότι στο δικό μου το μυαλό, το έλεγα το πρωί που βρέθηκα εδώ με τους φίλους μου, στο δικό μου το μυαλό, η Σύρος και το ΚΕΠ είναι ένα. Λοιπόν, για τον εξής παράδοξο λόγο. Η πρώτη εφαρμογή που κάναμε πιλωτικά για να δούμε αν δουλεύει αυτό ήταν στη Σέριφο. Στη Σέριφο, λοιπόν, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος παρέα με ένα φίλο του. Ποιο έτος ήταν αυτό, ποιο εποχή περίπου? Αυτό, λοιπόν, είναι το 1991. Ήταν η Γελική Συνοδεία, ο Δήμαρχος εκεί. Δήμαρχος, δεν θυμάμαι. Ναι. Αυτή εκείνη θα ήταν. Λοιπόν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έρχεται κάποιος άνθρωπος και λέει: εγώ θέλω ένα χαρτί, ότι δεν έχω παντρευτεί ποτέ μου και χρειαζόταν αυτό το χαρτί για να πάει στην εκκλησία να ξαναπαντρευτεί. Πιστοποιητικό αγαμία, τα λεγόμενα. Λοιπόν, του δίνουμε λοιπόν αυτό γιατί εμείς το είχαμε σχεδιάσει έτσι ώστε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για έναν άνθρωπο να τα έχουμε και το δίνουμε και φεύγει χωρίς να μας πει ούτε αν μου κάνει, ούτε αν δεν μου κάνει τίποτα. Και εμφανίζεται εν συνεχεία με τον παπά, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έδινε τη λύση του πράγματος και λέει: παππούλη, μου δώκαν αυτό. Το κοιτάει ο παπάς. Οπότε κοιτάζοντάς το, μου έχει μείνει αξέχαστη η έκφραση: επήγε σύρα, ωραία. Και τότε έμαθα και εγώ τη σύρο, τη λένε και σύρα. Όχι, λέει, μου το δώκαν τούτη. Αυτός κανονικά έπρεπε να πάει στον Πειραιά και μετά έρθει στη Σύρο, στην Ομαρχία, να ζητήσει να πάρει το χαρτί, να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Και ακούγοντας ότι υπάρχει δυνατότητα να πάρει κάποιο χαρτί από ένα μηχάνημα, είπε: τι έχω να χάσω, θα γλιτώσω και τα λεφτά για να πάω. Και λοιπόν, η Σέριφο λοιπόν και η Σύρος ήταν ένα, γιατί από εδώ εκδίδονταν λόγω νομαρχίας τότε, εκδίδονταν όλα τα πιστοποιητικά τα οποία είχαν να κάνουν με ζωή, γάμο, θάνατο κτλ. Και έτσι έμεινε στο μυαλό μου αυτή η ιστορία, γιατί ξεκινήσαμε από τις Κυκλάδες και στη συνέχεια πήγαμε παντού. Λίγοι ξέρουν πάντως ότι τα ΚΕΠ εκτός από την Ελλάδα που είναι αγαπητά σαν θεσμός εξήχθησαν στη συνέχεια σε όλες τις βαλκανικές χώρες, σε όλη τη Μέση Ανατολή και πού αλλού λέτε, στη Ρωσία πριν μερικά χρόνια. Έχετε τα πνευματικά δικαιώματα, παίρνετε δηλαδή... όχι πνευματικά δικαιώματα. Αλλά η αναγνώριση είναι ότι σε αναγνωρίζουν, σε βραβεύουν, σου... αναγνωρίζουν τη δουλειά σου. Γι' αυτά ζει ένας επιστήμονας, δεν ζει για τα άλλα. Είναι εξαιρετική δράση αυτή και διευκολύνει πολύ τη ζωή των ανθρώπων σε ένα κράτος που είναι ήταν πρωτοποριακό και θα έλεγα ότι είναι και η απόδειξη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι και σήμερα αν υπάρχει ένα μήνυμα από αυτή την ιστορία είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Δηλαδή μπορούν να γίνουν αλλαγές. Τώρα ερχόμαστε με τη φίλη μου τη Λίλη εδώ και είμαστε σε ένα ταξιτζί. Η κυρία Αγγελοπούλη της είπε ότι ομόρφη είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω επειδή είναι μαζί σας, για επειδή είναι μαζί μου. Να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, επειδή είναι σύρροη. Λοιπόν, που είναι τόσο όμορφη. Και μας έλεγε λοιπόν, μα δεν πιστεύω τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να πούμε στους ανθρώπους ότι όχι, υπάρχει ελπίδα, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, είναι να τους δείχνεις πράγματα που έχουν γίνει. Έτσι και να τους πεις. Αυτό έγινε εδώ από αυτή την προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους. Να, που είναι πραγματικοί άνθρωποι σε πραγματικό χρόνο. Χειροπιαστά πράγματα. Χειροπιαστά. Ναι, συγκεκριμένα πράγματα και χειροπιαστά που να είναι καλά πράγματα, που να έχουν ανοίξει δρόμους. Εμείς γενικώς, αλλά όσοι ξέρετε, έχουμε μια διάθεση να ισοπεδώνουμε τα πράγματα προς τα κάτω, να μην αναγνωρίζουμε εύκολα πράγματα κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν μου λέγατε να αντιπαραβάλλω δύο αξιακά συστήματα, όπου το μεν ένα δεν αναγνωρίζει αξίες, έχει τη λογική, εντάξει, μωρέ, όλοι ίσοι είμαστε. Ή αναγνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά όχι επίσημα, όχι θεσμικά, θα βάζα την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα δεν βραβεύεται σχεδόν ποτέ κανείς για τίποτα, δεν ξεχωρίζει. Έτσι. Και στις ΗΠΑ βραβεύεσαι με το παραμικρό για πολύ μικρά πράγματα. Δηλαδή, εκεί θα πάρει βραβείο αυτός που έκανε, ξέρω εγώ, το καλύτερο άρθρο για ένα μικρό θέμα. Ο καλύτερος μαθητής σε μια γειτονιά. Αυτός που
βοήθησε έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια κουλτούρα, εν πάση περιπτώσει, αλληλεγγύης και υποστήριξης από την πλευρά την κρατική. Εσάς όμως σας βράβησαν ως τον καλύτερο καλά, τώρα αυτή είναι... του κόσμου. Αυτό λοιπόν. Πώς έγινε αυτό... αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτό που σας λέω. Το πρώτο είναι να ξεκινήσει από το ότι στη δική σου χώρα δεν είναι. Γιατί εμένα μου το χειρότερο υπάλληλο που έχει πέρασει από τον ΟΤΕ. Καλά. Είναι και αυτό ένα τίτλο. Λοιπόν, καθίσει φορετάχτη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτή ήταν μια. Το βατόμορο του υπαλλήλου πήρα. Το ξοβατόμορο. Να το χαίρεστε. Λοιπόν. Αυτό ήρθε σαν επιστέγασμα μια δουλειά πολλών χρόνων. Επιστημονικής και πρακτικής, όπου κάποια στιγμή από τα μέσα δεκαετίας του 90 και μετά μέχρι το 2012 που συμβαίνει αυτό για 15 περίπου χρόνια, εγώ είχα μία έντονη δραστηριότητα σε διάφορες κυβερνήσεις διαφόρων χωρών του κόσμου, να σας το πω έτσι, και σε διεθνείς οργανισμούς. Πώς ξεκινάει αυτό? Ξεκινάει ότι κάνεις μία δουλειά, σιγά σιγά αυτή τη δουλειά μαθαίνετε, ξέρετε πώς είναι αυτά. Και τα κατάφερα σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι. Δηλαδή, δούλεψα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κάνοντας εξαιρετικά περίπλοκα πράγματα σε χώρες που είχαν βγει από πόλεμο, σε χώρες που ήταν κατεστραμμένες, διάφορα τέτοια. Και κάποια στιγμή. Να σας χρειαστούμε, δηλαδή. Αχρίαστος που λένε. Το λέω συνήθως για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, αλλά υπάρχει περίπτωση. Και κάποια στιγμή, ναι, ήρθε. Υπάρχει ένα βραβείο τέτοιο που το δίνουν πού αλλού. Οι Αμερικανοί δίνουν τέτοια βραβεία. Το οποίο είναι για το μόνο μη Αμερικανό που έχουν. Είναι μια πολύ ψηλή διάκριση και όταν μου το είπαν εγώ δεν το πολύ πίστευα, δεν πίστευα ότι θα γίνει, η αλήθεια είναι, αυτό η διαδικασία κράτησε και ήταν ανοιχτή και κράτησε ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Και τέλος πάντων τιμήθηκα εγώ με αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εξαιρετικοί. Εγώ το λέω και το εννοώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακατσούλη. Να είστε καλά. Εσείς εξάλλου έχετε, τα εύσημα τα έχετε, σας τα έχουμε απονείμει. Αλλά αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, για παράδειγμα, υπάρχουν 35.000 άνθρωποι που έχουν διδακτορικά και μάστερς. Τι τους κάνουν αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι. Από την άλλη τη μεριά να βγαίνεις και να λες ότι κοίταξε να δεις, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό κτλ. Μα το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, ο μεγάλος πλούτος, τι άλλο είναι εκτός από τους ανθρώπους που έχουμε? Τα υπόλοιπα, ναι. Αν λοιπόν κάποιος επενδύσει σε αυτούς τους ανθρώπους, θεωρώντας τους ότι αυτή είναι πλούτος, έτσι, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά πράγματα να κάνετε μετά, αλλά πρέπει κάποιος να πιστέψει πολύ σε αυτούς. Δηλαδή να μην σε βλέπει ούτε σαν πελάτη, έτσι, γιατί παραδοσιακά τα πολιτικά κόμματα τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζουν σαν πελάτη, σαν αναλώσιμους, έτσι, σαν μια ψήφο δηλαδή που θα πας και θα είσαι χρήσιμος κατά το μέτρο που θα ψηφίσεις. Έτσι. Και μετά βεβαίως ξεχνάει, δεν υπάρχεις κτλ. Κτλ. Έχεις τα επίχειρα από μια τέτοια ιστορία, δηλαδή κάποια. Προσόδια, κάποια προνόμια ή κάποιες χάρες θα σου απανεμηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ έτσι δεν μπορεί να πάει συνολικά μια κοινωνία μπροστά. Νομίζω ότι μας λείπει αυτό και μας λείπει μια κουλτούρα αξιότητας. Και τώρα, μιας και μιλάμε για τα παλιά. Μα και μήπως αυτή η κρίση δεν ήταν και κρίση αξιότητας? Δεν ήταν αυτή? Δεν είναι. Δεν είναι. Από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα αυτά. Δεν είναι. Και όμως ξέρετε κάτι. Ακούστε. Το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, επίδαυρος, Τριζίνα, συγγνώμη, λοιπόν, επίδαυρος και εν συνεχεία. Αυτό επανελήφθησε όλα τα συντάγματα της Ελλάδας. Έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα για πριν από 170 τόσα χρόνια. Ναι. Εκεί λοιπόν, όταν μιλούσε για τα αξιώματα, λέγοντας ότι κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα στα αξιώματα, έτσι, για να δείξει ότι είμαστε μια πολιτεία που είμαστε ανοιχτοί στους πολίτες, δημοκρατικοί, δεν έχουμε ευγενείς, δεν έχουμε προύχοντες κτλ. Και εκεί υπήρχε μια έκφραση, την οποία σας τη λέω έτσι. Θα ήταν καλό να τη θυμάται και κάποιος από αυτούς που μας ακούει. «Δοτήρ δε τούτων των αξιωμάτων», ενώ έλεγε, «η αξιώτησε κάστο». Δηλαδή αυτό που είναι το κριτήριο για να πάρεις ένα πράγμα, ένα αξίωμα δημόσιο, είναι η αξιότητά σου. Έτσι. Αυτό που λέμε σήμερα το έλλειμμα αξιοκρατίας, αυτή η κουβέντα την οποία κάνουμε για την αξιολόγηση, έτσι, η οποία δεν είναι ούτε τιμωρητική, ούτε εκδικητική, ούτε τίποτα. Έτσι. Αλλά φτάσαμε βέβαια μέσα από πολλές δεκαετίες, ξέρετε, ασκήσεων, λαϊκισμού, πελατειακών σχέσεων. Φτάσαμε σε μια κατάσταση που τελικά
πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν πιστεύουν στην ατομική σου αξία, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να διακριθούν σε κάτι, παρά μόνο μέσα από μηχανισμούς. Και έτσι, αν πεις σε κάποιον ότι, μα γιατί δεν προσπαθείς, ή δεν προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα, η απάντηση είναι ότι, μωρ, δεν γίνεται τίποτα εδώ. Έτσι. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος μπορεί να πάει σε μια γειτονιά στο Wisconsin, ας πούμε, που δεν το ξέρει κανένας, έτσι, και να κάτσει να φτιάξει την πλατεία της γειτονιάς του. Άμα του πεις να φτιάξει την πλατεία που είναι δίπλα από το σπίτι του, ενδεχομένως το σπίτι δεν γίνεται τίποτα, δεν ενδιαφέρεται κανένας κτλ. Με αυτά παλεύουν. Νομίζω ότι όσοι από εμάς δεν είχαμε σχέση με την πολιτική, με την κακή έννοια, γιατί πολιτική είμαστε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει με τη λεγόμενη ενεργή πολιτική, αυτό το οποίο μας συνεπήρε και μας συνέγειρε και γι' αυτό προσπαθούμε είναι να δείξεις με το προσωπικό σου παράδειγμα ότι είναι εφικτό να αλλάξουν πράγματα. Έτσι. Για να αλλάξουμε και ρότα, γιατί αν δεν αλλάξουμε την ρότα αυτή, δεν έχουμε προοπτική. Κύριε Παναγιώτη Καρκατσούλη, είστε ένα τέλεχος του ποταμιού, έτσι. Ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος που σας προτάσει και το ποτάμι και καλά κάνει. Το ποτάμι είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Όπως τα περισσότερα του κοινοβουλευτικού μας τόξου είναι ευρωπαϊκά κόμματα. Είναι η Ευρώπη τελικά αυτή η μεγάλη αγκαλιά, η μεγάλη οικογένεια που ονειρευόμαστε? Είναι αυτή η οικογένεια των κρατών που θα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης που προστατεύουν όλοι το παιδί το κακομαθημένο, το παιδί που εξόκυλε, εξεστράκησε. Για είναι μια Ευρώπη που τιμωρεί τα παιδιά αυτά που δεν πήγανε καλά. Και μπορούμε να ελπίζουμε σε μια τέτοια Ευρώπη ότι δεν μπορούμε να καταστραφούμε, δεν μπορούμε να καταστραφούμε. Γιατί εγώ για πρώτη φορά αισθάνομαι φέτος απελπισμένος ότι μπορεί να μην καταφέρουμε να ορθοποδήσουμε. Έτσι. Αισθάνομαι μια τέτοια απεσιοδοξία για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ακούστε, εκδικητική και τιμωρητική δεν είναι. Με την έννοια δηλαδή τη μεταφυσική ότι είναι εκεί απέναντι ένας εχθρός ο οποίος μας σημαδεύει. Πολύ αυστηρή. Θα σας πω τη γνώμη. Κοιτάξτε, να πω ότι, ότι αυτή τη στιγμή επικρατούν συντηρητικές πολιτικές στην Ευρώπη. Είναι αναγκαίο. Η Ευρώπη δεν τιμωρεί έτσι τους πολιτικούς που αυτοί μας φέρανε σε αυτό το χάλι. Ναι. Τιμωρεί τους πολίτες αυτής της πατρίδας που δεν φταίνε σε τίποτα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμφωνήσω μαζί σας με την έννοια ότι αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται, αυτές οι πολιτικές λιτότητας, έτσι, οι οποίες οι πολιτικές λιτότητας έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το οποίο χαρακτηριστικό είναι εκείνοι οι οποίοι είναι συνεπείς πρέπει να εξουθενώνονται περαιτέρω. Έχουν ένα στοιχείο κοινωνικής αδικίας. Είδατε. Βεβαίως, προσέξτε, εκεί σταματάει η δική τους ευθύνη. Δηλαδή, ότι είναι μια πολιτική η οποία σου λέει ότι κοίταξε, δεν πρέπει, κύριε, να έχεις ελλείμματα και αυτά που χρωστάς θα πρέπει να τα δώσεις. Το αφήνω. Αυτή είναι η δική τους ευθύνη. Πάμε τώρα στην οπαδό πλευρά, να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Οι δικές μας ευθύνες των δικών μας κυβερνήσεων είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες, διότι όταν αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνεται συνεχώς και συνεχώς ότι 47% των Ελλήνων δεν πληρώνουν φόρους. Δεν πληρώνουν φόρους. Δεν πληρώνουν καθόλου. Ούτε ένα ευρώ. Τώρα το ανακαλύψαμε. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν ενώ επαναλαμβάνεται είναι μια διαρκή καραμέλα. Πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει. Και εδώ την αιτία γιατί συμβαίνει αυτό θα την αναζητήσετε σε αυτό που σας είπα αμέσως προηγούμενα. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ένα σύστημα διεπαφής διαπλοκής συμφερόντων ομάδων κοινωνικών και πολιτικών. Είχαμε μάθει να ζούμε με αυτό. Είναι βέβαια, διότι έτσι θα έπαιρνε την άδεια από την πίσω πόρτα για να ανοίξει το μαγαζί, το οποίο μαγαζί δεν έκοβε αποδείξεις, τα λεφτά που έπαιρνες εσύ, τα βάζεις στο σεντούκι, τα βγάζεις έξω, τα ξαναβάζεις πάλι μέσα, τα πολλαπλασίαζες. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μάθαμε να το λέμε παραοικονομία, μάθαμε να το λέμε παράλληλη Ελλάδα, όπως θέλετε, έτσι. Σε τιμωρία όμως σήμερα, διότι προσέξτε, 47% να φοροδιαφεύγει, είναι βέβαιο ότι εσείς που είστε συνεπείς και πληρώνετε θα εξουθενωθείτε. Διότι από την άλλη τη μεριά υπάρχει ένα ολόκληρο άλλο μαύρο κουτί το οποίο δεν θέλει να το αγγίξει κανείς. Δηλαδή, αν το μισό πρόβλημα, να πω έτσι το 50%, είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ασυνείδητοι, να πω το λιγότερο, έτσι. Γιατί εγώ θεωρώ έγκλημα να μην πληρώνεις φόρους, έτσι. Αλλά θα πω ασυνείδητοι. Το άλλο 50% είναι τα κόμματα που κυβέρνησαν, τα οποία δεν θέλουν να ρίξουν ένα άλλο μαύρο κουτί. Και το άλλο μαύρο κουτί είναι το κράτος. Είναι οι κρατικές δαπάνες, είναι οι σπατάλες. Να σας πω έτσι χάρη λόγου. Πέρσι,
Μπορείτε να μου πείτε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος, είναι ρητορική ερώτηση, για να στείλει με το ταχυδρομείο γράμματα, επιστολές δηλαδή. Θα μου πείτε, σήμερα στέλνει με το ταχυδρομείο επιστολές στο κράτος? Ναι, στέλνει. Πόσα πλήρωσε λοιπόν στα ταχυδρομικά τέλη το ελληνικό κράτος το 2015? Σας το λέω εγώ, πλήρωσε 31 εκατομμύρια ευρώ. Και θα μου πείτε, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να συμβαίνει. Στην Ελλάδα που τώρα έχουμε 560.000 δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή μια χαρά είμαστε, έτσι, είναι δυνατόν να πληρώνουμε 130 εκατομμύρια ευρώ για μετακλητούς υπαλλήλους? Δηλαδή πλέον των 560.000 έχουμε και αρκετό κόσμο, να μην πω εγώ στην ονοματολογία, αυτή τη στιγμή έχουμε 2.000 άτομα που είναι ορτινάτσα των υπουργών, των γενικών γραμματέων, των ειδικών γραμματέων, που και δεν έχει τελειωμό, και για αυτούς πληρώσαμε πέρσι 130 εκατομμύρια ευρώ. Και σας ρωτάω λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή έβγαινε κάποιος και έλεγε, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, είναι ανάλγητη η Ευρώπη, είναι κακιά, ήμουν και εγώ ασυνεπής, σωστά, θα κάνω μια προσπάθεια να τα αλλάξω αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν ξεχνάει ότι εμείς είμαστε ζωντανοί χάρη σε αυτή την κακιά Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει από ασφυξία. Εάν λοιπόν απέναντι σε αυτό το πράγμα έλεγε, ας τα αφήσουμε προς τη μήνυ και ας κάνουμε μόνο ένα πράγμα, να μειώσω τις κρατικές δαπάνες 3%, 3% του ΑΕΠ, να βγάλω τις κρατικές δαπάνες, προσέξτε, ξέρετε αυτόματα πόσο είναι αυτό? Είναι 86 δισεκατομμύρια. Δηλαδή όσο είναι το δάνειο το οποίο πήρα. Δεν θα χρειαζόταν να πάρεις κανένα δάνειο. Τι είναι αυτό που είναι τόσο μεγάλο, τόσο σοβαρό, τόσο σπουδαίο και δεν πρέπει να τα αγγίξω όσο και αν κοστίζει? Διότι προσέξτε, εμείς έχουμε κρατικές δαπάνες που είναι μεγαλύτερες από τις Γερμανίας αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Είναι μεγαλύτερες από τις Γαλλίας. Είναι μεγαλύτερες από τις Σουηδίας και εσείς δεν έχετε το κοινωνικό κράτος που έχουν αυτοί, έτσι δεν είναι? Δεν έχει τις παροχές που έχουν αυτοί. Του λέω αυτό με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι είναι αδιέξοδο τα πράγματα. Είναι θέμα επιλογής προτάσεων πολιτικής και θα έλεγα και κάποιας γενναιότητας. Νομίζω ότι αυτό που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση της δυσφορίας και της δύστινης έτσι διάθεσης είναι ότι δεν θέλουμε να αγγίξουμε πράγματα τα οποία είτε έμεσα είτε άμεσα έχουμε κάποια ή είχαμε κάποια ωφέλεια ή μπορεί να έχουμε κάποια ωφέλεια. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα πάει στο δημόσιο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας θείος, έτσι. Θα μου πείτε, δεν έχουν στενέψει τα πράγματα? Πολύ. Αλλά αν εκεί έχετε πρόβλημα, στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση είναι δραματική. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειές. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε δουλειές. Και πάλι το ερώτημα. Τι καλά, πώς ανοίγουν αυτές οι δουλειές? Δηλαδή, εδώ για αυτή την ανάπτυξη μας μιλάνε, μας ξαναμιλάνε. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς ανοίγει αυτό το πράγμα? Τι μπορούμε να κάνουμε? Και θα σας έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, αλλά όχι εύκολα. Δηλαδή, θα μου πείτε πόσο δύσκολο είναι να πω εγώ ότι όταν ψηφίζετε ένα νόμο για τη φορολογία, ψηφίστε όποιον θέλετε. Όμως, θα δεσμευτείτε ότι για τον επόμενο χρόνο δεν θα τον αλλάξετε. Αυτή τη στιγμή αλλάζει η νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος κατά μέσον όρο από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, κρατηθείτε όμως γιατί είναι αληθές αυτό που θα σας πω, 118 φορές το χρόνο. Με εγκυκλίους, με μικροτροποποιήσεις, με αλλαγές στην αλλαγή, με μια ερμηνευτική. Κάτσαμε λοιπόν και τα μετρήσαμε. Και εγώ δεν λέω να μην αλλάξει, αλλά για το όνομα του Θεού, πώς ένας άνθρωπος θα έρθει να βάλει τα λεφτά του σε αυτή τη χώρα? Όταν το φορολογικό είναι χαοτικό, όταν δεν ξέρει εκεί που θα πάει να κάνει την επένδυσή του ότι εκεί θα μείνει, ότι οι χρήσεις γης οι περίφημες, για σκεφτείτε 21 χρόνια μετά εμείς να μην μπορούμε να έχουμε εκτιματολόγιο. Τι είναι αυτό το τρομερό πράγμα σε μια χώρα η οποία... Έχει Αλβανία έχει το λόγιο. Μα προφανώς έχει. Όλες οι γύρω χώρες έχουν. Και υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν από το τέλος του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή που λέει ότι εδώ είναι βιομηχανική περιοχή. Μυαλό και εκτιματολόγιο δεν έχουμε τελικά εμείς. Νομίζω ότι μυαλό έχουμε,
Και πολύ κιόλα. Το χρησιμοποιούμε όμως για πλάγιες μεθόδους. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύαμε ότι με αυτό το μοντέλο που ζήσαμε αρκετά χρόνια μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Παρόλα όσα βλέπαμε γύρω-γύρω και παρόλα όσα μας έλεγαν ότι δεν θα αντέξετε αυτό, θα σκάσει. Έτσι. Κανείς ενδεχομένως δεν περίμενε μια τόσο μεγάλη κρίση. Έτσι. Να, όμως που ήρθαν όλα αυτά. Και να που τώρα, αν δεν αλλάξουμε και μάτια και συμπεριφορά, έτσι, αλλά ξέρετε, εγώ πιστεύω πολύ στο πρώτο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι, πρέπει να αλλάξει την οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Είναι πολύ δυσκολότερο από το να σας πω να πληρώσετε αύριο 100 ή 50 ευρώ. Έτσι. Και γι' αυτό εμείς στο Ποτάμι λέμε ότι αυτή τη στιγμή η πραγματική μάχη στη χώρα μας είναι οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις εναντίον του λαϊκισμού. Κανείς δεν πολύ καταλαβαίνει τι είναι αυτά τα δύο με απλούς όρους. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεταρρυθμιστής και ποιος είναι ο λαϊκιστής. Αλλά ένα πράγμα είναι να το έχεις λίγο θολό και να το ξεκαθαρίσω και ένα άλλο πράγμα είναι να πιστέψεις ότι είναι έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δεν μπορεί να συνεχίζεις να μην πληρώνεις. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το κράτος που έχεις. Έχουν τελειώσει αυτά. Αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε. Και νομίζω ότι εκείνοι που είναι λαϊκιστές κάνουν ένα πράγμα. Κλείνουν το μάτι σε εμάς, λέγοντάς μας ότι παιδιά θα λένε ότι τα φτιάξαμε, αλλά δεν θα τα φτιάξουμε. Εννοούμε ότι δεν θα τα φτιάξουμε. Δηλαδή, όταν ακούγεται μέσα στο κοινοβούλιο, εγώ που έφερα αυτό το νόμο, να σου λέει υπουργός, το ψηφίζω, αλλά εννοώ ότι δεν τον εφαρμόσω κιόλας. Καταλάβετε, αυτή είναι η χειρότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στον Έλληνα πολίτη. Είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορείτε να του κάνετε. Ο Έλληνας πολίτης, αυτός ο ταλαιπωρημένος Έλληνας πολίτης, γιατί πιστεύω ότι αυτός δεν φταίει. Ναι. Όταν ακούει ένα Γιώργο Παντρέου, ναι, να του λέει λεφτά υπάρχουν, ναι, και να τον οδηγεί στα μνημόνια και στο ΔΝΤΑΦ, ναι, κτλ. Όταν μετά έρχεται ο Σαμαράς με τα Ζάπια, ναι, και δεν καταφέρει να κάνει την αξιολόγηση και να αφήνει μετέωρη. Ναι. Όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ που καταδίκαζε το Μέι Χαρδούβελ και τα λοιπά και που ήταν ένα δις και τώρα τα έχει φτάσει 14 δις. Ναι. Με τις 13 μισθούς, θα ασκήσουν τα μνημόνια και τα έμφυα και τα λοιπά. Με ένα άρθρο και ένα πώς αυτός ο λαός θα πιστεύει τους πολιτικούς, πώς θα πιστεύει. Δηλαδή το ποτάμι... Είναι ότι δεν τους πιστεύει. Δηλαδή και το ποτάμι να έχει τις καλύτερες προθέσεις, ναι, και να είναι αγνό αυτό το κόμμα. Ναι. Πώς να πιστέψω μια νέα δύναμη όταν οι άλλες νέες δυνάμεις που ψήφισα, που μου δώσαν, ναι, ελπίδα, με έχουν διαψεύσει τόσο πολύ. Αυτή είναι η απελπισία του, η απελπισία του πολιτικού. Αυτό είναι, αλλά πρέπει να πούμε μερικά πράγματα που μας πονάνε κιόλας. Πληρώστε περισσεφορία, πληρώστε. Ξέρετε, σας χρησιμοποιούσα μέσω πολίτη. Το έχω ρωτήσει σε πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και παίρνω συνεχώς την ίδια απάντηση. Γι' αυτό πάλι ρωτώ ρητορικά. Ας πούμε ότι πληρώσετε πέρσι 1.000 φορεία. Και αν σας ρωτήσω, πού πήγαν αυτά τα λεφτά που δώσατε, ξέρετε. Η απάντηση είναι, τα έδωσα στην εφορία. Ναι, αλλά τι τα έκανε, η εφορία είναι κράτος, κάτι τα έκανε. Ξέρετε πού πήγαν τα λεφτά σας. Δεν ξέρω. Εάν κάνετε την ίδια ερώτηση στο μέσο Γερμανό που θα βρείτε στην πρώτη στάση του μετρό και του πείτε, έλα εδώ, πλήρωσε πέρσι η εφορία. Ναι. Μήπως ξέρεις να μου πεις χοντρικά, πού πήγαν τα λεφτά που έδωσες. Θα σου πει, α ναι, πώς ξέρω. 30% πήγε για νοσοκομεία και 30% για δρόμους και 30% για την άμυνα. Κάτι τέτοιο. Γιατί το ξέρει? Γιατί επειδή αυτός έχει διαπαιδαγωγηθεί να μην εμπιστεύεται το κράτος και να το ελέγχει. Έχει διαπαιδαγωγηθεί, το είπατε. Ναι. Έτσι. Αλλά προσέξτε, μας διαπαιδαγωγούν εμάς. Μας διαπαιδαγωγούν εμάς. Δεν μας διαπαιδαγωγούν. Ποτέ. Εμείς τους διαπαιδαγωγούμε. Εμείς τους στέλνουμε το μήνυμα τι θέλουμε από αυτούς. Ή κάθε φορά είμαστε σε μια κατάσταση να κόψω το χέρι μου που τους ψήφισα. Όχι. Δηλαδή, ένα πράγμα που πρέπει να τελειώσει είναι να κάτσει λίγο παραπάνω, δηλαδή έστω από το χρόνο που αφιερώνει κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική, να ασχοληθεί άλλο τόσο. 5 λεπτά, ας ασχοληθεί 10 λεπτά. Και σκεφτεί 2-3 πράγματα. Πρώτον, τι ήταν κοινό σε όλους αυτούς που μας έφτασαν μέχρι εδώ? Γιατί κάτι κοινό το έχουν. Το είπατε εσείς. Ψέματα. Πολύ υποκρισία. Πολύ τελπής. Έτσι. Και λαϊκισμός. Πολύ τελπής. Αλλά το πολύ τελπής του Σαμαράκη είχε ελπίδα. Καταλάβατε.
Εκείνο το οποίο σου πουλάει αυτός τώρα είναι και κάλπικο, είναι και ψεύτικο. Δηλαδή, σε κοροϊδεύει και θα σας έλεγα ότι το χειρότερο πράγμα είναι και, είναι και εγκληματικό είναι. Είναι να με κοροϊδεύεις. Γιατί καταδικάζουν ένα λαό, ναι, στην πτωχία. Στην πτωχία και επιστρέφουν παιδιά από τις σπουδές τους, ναι, και τα παιδιά που έχουν σπουδάσει καταφέρουν να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτή η χώρα είναι... αποδεκατίζεται αυτή η χώρα. Αυτή τη στιγμή γι' αυτό σου λέω, είμαι πολύ απελπισμένος. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτά που έρχονται τώρα, τα είδατε. 5,5 δις, τώρα έχετε άλλο 1,8 δις. Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει αυτά. Οι απλοί άνθρωποι. Ακούστε, αυτό το πρόγραμμα με αυτή τη λογική και σε αυτή την πορεία δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει αξιολόγηση, λέει. Θα γίνει αξιολόγηση. Πιστεύω ότι θα γίνει αξιολόγηση. Και θα γίνει έτσι, ή θα γίνει με κάποιο τρόπο να έτσι να. Να κλείσουμε τα μάτια. Κοιτάξτε τώρα, αυτό θα γίνει γιατί πρέπει να κλείσει το πρόγραμμα με την έννοια ότι η Ελλάδα, αν δεν πάρει τα 6,5 δισεκατομμύρια που είναι συνδεδεμένα με την αξιολόγηση, θα ξαναπέσει στην ίδια κατάσταση. Έτσι, δεν θα έχει να πληρώσει μισθούς. Άρα λοιπόν, εδώ όμως βλέπουμε κάτι που είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή, εμένα, να σας το πω έτσι αλλιώς, δεν με πολύ νοιάζει πότε ακριβώς θα κλείσει αυτού του τύπου η αξιολόγηση. Με νοιάζει όμως πάρα πολύ να έχω ένα δικό μου πρόγραμμα που να έχω αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος και όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να το ακολουθήσουν και να το πιστέψουν και να το πάρουμε πάνω μας. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή πρέπει να ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας, όχι σε αυτούς. Όχι σε αυτούς που μας έφεραν μέχρι εδώ. Όχι σε αυτούς που είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Όχι σε αυτούς που λαϊκίζουν. Έλεγε ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Εννοώντας ότι κάπου εκεί έξω είναι λεφτά, σαν και αυτά που σας λέω εγώ, τα λεφτά τα κλεισμένα στα μάτια. Δεν ήξερε πώς είναι το έλλειμμα του. Το αλλά δεν πήγε να τα πάρει. Δεν ήξερε πώς είναι το έλλειμμα, δεν ήξερε. Έτσι. Παρέλαβε δηλαδή ένα ταμείο που δεν ήξερε τι έχει μέσα. Δηλαδή, τα τρελαίνεται κανείς. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που είναι πικρά χρόνια και πέτρινα, αν κάποιος έμαθε κάτι, είναι πρώτον να μην πιστεύει στα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα. Έτσι. Δεύτερον, να μην οδηγηθεί στο μηδενισμό και την άρνηση, δηλαδή να μην πας από τη μια μεριά στην άλλη μεριά και να καταλήξεις στο εύκολο που επίσης είναι λαϊκισμός, ότι έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, έτσι, άστους, διότι αυτό σημαίνει αποχή, που σημαίνει ότι κοίταξε κάποιοι άλλοι θα κάνουν τη δουλειά, έτσι, και να στρατευτεί με εκείνους έστω τους λίγους που φαίνεται ότι χωρίς ιδιοτέλεια προσπαθούν να πούν μια κουβέντα για να λύσουν τα προβλήματα. Το ποτάμι τι λέει αυτή την κρίση, τι προτείνει και γιατί έχει μια τάση πτωτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να μην μπαίνει στη Βουλή, ναι, στο 2,5%. Δεν είναι κρίμα μια νέα δύναμη, ελπιδοφόρα κτλ. Με ένα φωτεινό ηγέτη, άνθρωπο ικανό κτλ. Με στελέχη εξαιρετικά να κατεβαίνει και να ανεβαίνουν κόμματα τα οποία είναι. Κοιτάξτε. Θα σας πω. Πώς το εξηγείτε αυτό θα το σας πράγμα. Πω, θα και σας τι πω. Πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε έτσι να. Εκείνο να το οποίο. Θα σας πω εκείνο που δεν θα κάνουμε σίγουρα και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Αλλά εκείνο που δεν θα κάνουμε είναι ότι εμείς δεν θα βάλουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς δεν θα πούμε. Καλά, δεν πειράζει. Μην πληρώσεις εσύ φόρο. Δεν πειράζει. Του 47% δεν πειράζει. Μην πληρώνει. Έτσι. Όχι. Εμείς θα πούμε να φορολογήσει αναλογικά με βάση τα εισοδήματά σου. Αλλά από το πρώτο ευρώ, έτσι, διότι δεν μπορεί διαφορετικά να αντέξει ο άλλος που είναι μισθωτός. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να αντέξει άλλο, έτσι, δεν μπορεί να τον κόψεις άλλο. Μα ο λυκός ρόλος που έχει μάθει να αγοράζει ελπίδα, να αγοράζει ψέματα, εδώ είναι το πρόβλημά σας. Εκεί νομίζω, να... νομίζω ότι εκεί είναι ακριβώς έτσι όπως το λένε είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι. Θέλουμε ψέματα, τι να κάνουμε, θέλουμε ελπίδα. Νομίζω ότι υπάρχει και καλή πλευρά. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πούμε 5 κατανοητά πράγματα απλά που δεν είναι για να αγοράσεις την ελπίδα, είναι για να πιστέψεις ότι υπάρχει ελπίδα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να γίνουν 5 μεγάλες αλλαγές σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Πρέπει ή δεν πρέπει, για να αρχίσω από τα πολύ απλά πράγματα. Πρέπει ή δεν πρέπει να έχω ένα εκλογικό σύστημα όταν πάω εγώ να ψηφίσω, να βγαίνει εκείνο που θέλω, εκείνο που ψήφισα, όχι να βγαίνει ένα άλλο. Ναι, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει, όλα τα κόμματα λέμε ότι ναι, πρέπει ο να αλλάξει. Δεν ήταν υπέρ της απλής αναλογικής χρόνια, ήταν. Χρόνια. Μα η αριστερά ήταν σύμφητη με αυτό, έτσι δεν είναι. Το συζητάει ακόμα, έτσι. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να μην έχει μεγάλες περιφέρειες, να μην έχει αυτά τα τρελά μπόνους και από την άλλη τη μεριά να
όσο μπορεί να βοηθάει και να υπάρχει κυβέρνηση στον τόπο, αλλά δίνοντάς του μισή μονάδα, όχι 50 έδρες μπόνους, για το όνομα του Θεού. Αυτό είναι τρελαίο. Πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο Σύνταγμα? Κάποια στιγμή προσχηματικά έγινε και αυτή η κουβέντα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη το παραπέμπει στη μεθεπόμενη Βουλή. Τι πρέπει να αλλάξει? Για να μην ζούμε εμείς. Να μην έχω κρατικά, δηλαδή μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχει μια πραγματικότητα ήδη. Αν δεν επενδύσω στην παιδεία μου, σε αυτόν τον τόπο, όλοι λέμε ότι οι Έλληνες είμαστε φύης. Όλοι λέμε ότι διαπρέπουμε στο εξωτερικό. Εδώ γιατί δεν μπορούμε? Τι είναι τόσο χαλασμένο εδώ? Και δεν μπορώ εγώ να έχω ένα σύστημα παιδείας το οποίο να μην είναι κρατικοδίαιτο, να μην στηρίζεται στην αναξιοκρατία, να μην μπορεί να αναδείξει τους καλύτερους? Τι είναι αυτό που είναι τόσο δύσκολο? Εγώ νομίζω ότι αλλαγές. Να πούμε στο εξωτερικό τα παιδιά μας να πηγαίνουν να σπουδάζουν στις Ιταλίες και στις Ρουμανίες και στις Βουλγαρίες. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι στα Σκόπια και παντού. Και λέμε κι άλλο ένα πράγμα. Ότι επιτέλους το μαύρο κουτί που λέγεται κράτος μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να τα ανοίξουμε, μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό και να τα αλλάξουμε. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι: θέλεις να υπάρξεις ως δημόσια υπηρεσία? Ακούστε, τόσο απλό είναι. Ωραία. Στην αρχή του χρόνου, όταν είναι εγώ να σου δώσω λεφτά από τον προϋπολογισμό, θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα μου πεις λοιπόν ότι εγώ θα παράγω 5 στυλό. Ωραία. Εγώ λοιπόν, για να σου δώσω τα χρήματα, θα ξέρεις, ακόμη και αν στα δώσω μια φορά, να ξέρεις ότι θα δω αν παρήγαγες τα 5 στυλό, και αν είναι 5 στυλό ή είναι ένα. Και είναι και χαλασμένο. Και αν είναι ένα και χαλασμένο, δεν σου ξαναδώσω λεφτά. Δηλαδή, να συνδέσω τον προϋπολογισμό με συγκεκριμένα αποτελέσματα που πρέπει να βγαίνουν με βάση ένα σχέδιο. Τότε λοιπόν εγώ θα ξέρω πόσους ανθρώπους θέλω, ποιους ανθρώπους θέλω, γιατί να πάρω τα ξαδέρφια μου. Να μην έχει χώρο για τα ξαδέρφια. Ήρθαμε στη Βουλή και έπρεπε να δείτε την εδήμονα σιωπή όλων των κομμάτων. Όταν είπαμε, ένας νόμος που ψηφίστηκε το 85 από τον κύριο Τζοχατζόπουλο τότε, ο οποίος, προσέξτε τι έκανε, είπε τα πολιτικά γραφεία των υπουργών, δηλαδή το δικό σας πολιτικό γραφείο που είστε υπουργός, και το γραφείο του πολιτικού συνήθως ασχολείται με διεξυπηρετήσεις, με διευθετήσεις, με ρουσφέτια να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν το ανακήρυξε δημόσια υπηρεσία. Είπε το πολιτικό γραφείο είναι δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή θα το πληρώνεις εσύ και εγώ. Αφού είναι δημόσια υπηρεσία, αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αφού είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ταΐζονται από το δημόσιο ταμείο. Όλα καλά μέχρι εδώ, μάλιστα. Έφτασε κάποια στιγμή η επέσχυντη κυβέρνηση, και το λέω με τα λόγω γνώσεως που έχουμε σήμερα, και έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, υποθέτω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί με τα ελληνικά που ξέρει τι ψήφισε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν περνάει διάταξη με την οποία εικοσαπλασιάζει, προσέξτε, τις αμοιβές των μετακλητών υπαλλήλων στο δημόσιο. Δηλαδή, εκεί που από τη μία μεριά καταβαραθρώνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι ικανοί και με την ισοπεδωτική λογική που υπάρχει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά φεύγουν όλοι, εκείνος λοιπόν που είναι μετακλητός παίρνει 20 χρόνια μπόνους. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί, εμείς ήρθαμε και είπαμε τι πιο απλό, είναι ένα άρθρο, καταργήστε το. Φέραμε λοιπόν μια τροπολογία στη Βουλή και λέμε καταργείται το άρθρο αυτό που τις κάνει δημόσιες υπηρεσίες. Άρα αυτοί φεύγουν. Ε? Αυτά τα 130 εκατομμύρια που σας είπα. Δεν έφυγαν. Ούτε η διάταξη πέρασε. Όχι, είστε ακραίοι. Διότι ο υπουργός, ο οποίος μπαίνει σε ένα υπουργείο, πώς θα μπει και θα διοικήσει? Να μην έχει 5 ανθρώπους δικούς του. Πού θα πάει? Προσέξτε, είναι έρημος εκεί έξω. Πού το κράτος, ε? Το κράτος, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους και είναι εκεί για να υπηρετούν τον όποιο πολιτικό, είναι εχθροί. Πού θα πάει ο υπουργός? Να έχει τους δικούς του ανθρώπους, το δοβλέτη, καταλάβατε. Αυτά είναι πολύ ριζωμένα, είναι πολύ βαθιά πράγματα. Τα κράτη κυβερνώνται χωρίς κυβερνήσεις με τη δημόσια διοίκηση. Μα τι λέτε τώρα. Το Βέλγιο, πόσα χρόνια ήταν η Ιταλία? Να μην το πω εγώ. Δηλαδή είναι 576 μέρες το Βέλγιο δεν είχε κυβέρνηση. Η Ιταλία δεν έχει κυβέρνηση τα τελευταία 30 χρόνια. Και διοικεί το θαυμάσια. Εξαιτίας μιας δημόσιας διοίκησης. Και σας διαβεβαιώ από τη γνώση και την εμπειρία τόσων χρόνων. Εάν αφήνατε σήμερα τη δημόσια διοίκηση σε αυτά τα χάλια που είναι αποδεκατισμένη, γιατί πλέον ο πολλής κόσμος ο καλός, το είπατε και εσείς, έφυγε. Έτσι.
Έχουν μείνει μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλης ηλικίας, οι πολύ νέοι άνθρωποι. Έχουν φύγει εκείνοι που ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου, που είχαν διδακτορικά, γιατί ψάχνουν μια καλύτερη λύση. Διότι μην ξεχνάμε, για να είμαστε δίκαιοι, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων αυτά τα χρόνια μειώθηκε 70%. 70% ο μισθός. Και η φορολογία ανέβηκε όσο ανέβηκε και σε εσάς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι αν τους άφηνες παρόλα αυτά και τους έλεγες κάνετε τη δουλειά σας, παιδιά, αυτή που ξέρετε. Κάνετε έλεγχο εκπομπής καυσαερίων. Θα κάνει έλεγχο εκπομπής καυσαερίων. Όμως θα κόψει πρόστιμο και σε εσάς που έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα τηλέφωνο και να πείτε Γιώργο, το Χ Γενικό Γραμματέα ενός Υπουργείου. Μωρέ, με γράψανε σήμερα, κάνε τίποτα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έτσι και δείτε πολιτικά γραφεία και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό. Των κατά τα λοιπά και προσχηματικός ευρωπαϊστών, εξυγχρονιστών, μεταρρυθμιστών πολιτικών, ξέρετε, θα δείτε. Στίβες από τέτοιες καταγγελίες, πρόστιμα, τα οποία τα σκίζουν, τα χαρίζουν, έτσι. Είναι αυτονόητο ότι σήμερα όταν περάσετε με ένα κόκκινο και σας γράψω θα πάρετε κάποιον να πάει να σας βγει στην κλίση. Αυτά τα μικρά όμως, τα οποία εξυφαίνουν ουσιαστικά αυτό τον ιστό της ανομίας, έτσι, αυτά είναι που σε μεγαλύτερο επίπεδο δημιουργούν τη συνείδηση ή την ψευδοσυνείδηση στους περισσότερους από εμάς ότι έχει δίκιο ο Τσίπρας όταν λέει ότι θα τα σκίσει. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι μου λέει κάποιος ότι θα τα σκίσω, δεν τα σκίζει. Αντί να τα σκίζει, με φορτώνει ακόμα περισσότερο φόρους, με φορτώνει ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις και εγώ απλώς δηλώνω απογοητευμένος. Καταλάβατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τη γενναιότητα να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ένα βήμα πιο πέρα σημαίνει ότι αν θες να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι. Εκτός από μένα, εγώ είμαι εδώ, είμαι διαφανής. Λέω, μπορώ να κάνω τρία πράγματα. Μπορώ να πω ότι απέναντι στην υπερφορολόγηση, αυτά θα πούμε και σήμερα, απέναντι στην υπερφορολόγηση υπάρχει μια εναλλακτική να περιορίσει την κρατική σπατάλη, έλα όμως και εμπιστεύσουμε. Αυτό ζητάμε εμείς από τον κόσμο, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Έλα εδώ και εμπιστεύσουμε σε αυτό που σου λέω, όχι όμως να με εμπιστευτείς με κλειστά τα μάτια. Είμαι ανοιχτός και διάφανος και έλα να αγωνιστείς μαζί με μένα. Όχι κάτσε εκεί έξω και περίμενε γιατί θα το κάνω εγώ για σένα. Αυτού τύπου η πολιτική δεν μου αρέσει και δεν την κάνουμε και δεν πρόκειται να την κάνουμε και ας έχει τίμημα. Ας έχει τίμημα. Ας είναι μικρά τα ποσοστά. Έτσι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά μέσα από αυτή την ανηφορική και επώδυνη διαδικασία θα τα καταφέρουμε. Και Καρκατσούλη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια απορία που έχω, ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Με αφορμή την αύξηση του Πάπα, του Πατριάρχη μας και ναι, του Αρχιεπισκόπου μας στην Μυτιλίνη, ναι, το θέμα του προσφυγικού. Ναι. Είναι δυνατόν 50.000 πρόσφυγες να δημιουργούν μια τέτοια αναστάτωση, μια τέτοια ανασφάλεια, να είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα ώστε να καταραίει μια πατρίδα και να βάλεται και να διαβάλλεται. Μια πατρίδα που οι πρόσφυγες, οι 30.000 πρόσφυγες είναι εκεί προς την Ιδωμένη. Ναι. 20.000 μέσα στην Ιδωμένη. Ναι, ναι, ναι. Η πολιτεία είναι απούσα εκεί. Ήμουν προχθές ναι, εκεί. Ναι. Η πολιτεία είναι απούσα. Συντηρούν αυτοί ο Ερυθρός Σταυρός, οι ΜΚΟ, οι γιατροί του κόσμου, κάτι άνθρωποι ελεήμονες κτλ. Ναι. Πώς κρίνετε εσείς αυτό το. Δηλαδή η Τουρκία έχει 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ναι. Εμείς έχουμε 50.000 έχουν απομείνει τώρα. Τόσοι δεν είναι περίπου. Ναι, ναι. Ακούστε. Είναι τόσο πια μεγάλο το γεγονός αυτό ώστε να μας απασχολεί και να μας λιδωρεί όλη η Ευρώπη. Ναι. Και να κλείσουν τα σύνορα της Ευρώπης και να εγκλωβιστούν αυτοί οι δυστυχισμένοι που ήταν έτοιμοι να φύγουν. Θα ήθελα μια απάντηση. Πώς βλέπει το ποτάμι αυτή την ιστορία. Θα σας πω. Και πόσο φουσκωμένη είναι και πόσο αληθινή είναι αυτή. Κοιτάξτε, την απάντηση εμείς τη δώσαμε πολύ νωρίς. Στην αρχή, αν θυμάστε, ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε πάει στη Μυτιλίνη με την έναρξη της κρίσης αυτής. Όταν ήταν ακόμη μια κυβέρνηση η οποία έλεγε δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε transit. Έρχονται, λιάζονται και μεταφεύγουν. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα και εδώ είναι το σημείο που πρέπει κάποιος να είναι πολύ αυστηρός με την κυβέρνηση. Είναι άλλο πράγμα να βοηθήσω αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο ο οποίος θαλασσοπνίγεται γιατί είναι πρόσφυγας και γιατί τον κυνηγάνε να το σκοτώσει εκεί που είναι
Και είναι άλλο πράγμα μαζί με αυτόν η επευκαιρία αυτού νου να ανεχθώ τον λαθρέμπορο, αυτόν που είναι σε εγκληματικά δίκτυα. Και σήμερα, αν πάτε στον Πειραιά, είπατε για την Ιδωμένη, θα σας πω και εγώ την εμπειρία μου από τον Πειραιά, όπου δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Τι παζάρι είναι αυτό, τι εκβιασμοί γίνονται εκεί, τι εμπόριο ελπίδας γίνεται εκεί, τι παράνομες δραστηριότητες αναπτύσσονται εκεί, να πω μόνο ναρκωτικά και πορνεία και δεν λέω τίποτα άλλο. Και λέω επίσης και πόσοι άλλοι από αυτή την κατάσταση επωφελούνται. Γιατί τους αφήνουμε. Να μου πείτε λοιπόν εδώ αν έχει ή δεν έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία έχει να κάνει μια δουλειά. Έχει να προασπίσει τη δημόσια ασφάλεια, γιατί μιλάμε για θέματα δημόσιας ασφάλειας. Είναι δυνατόν να συζητάμε για κρούσματα υλονοσίας στον Ελαιώνα? Είναι δυνατόν να συζητάμε αυτά τα πράγματα μέσω Αθηνών, δηλαδή θα σας έλεγα στο κέντρο, στην πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής χώρας? Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν είναι απλώς ότι ολιγόρησε. Δεν είναι απλώς ότι έκανε τη λάθος πολιτική όταν, με συγχωρείτε, έλεγε ανοίγω τα κέντρα κράτησης και μετά βεβαίως τώρα και έμεισε όλη η Ελλάδα έγινε κέντρο κράτησης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάλι λοιπόν είμαστε μπροστά στο λαϊκισμό, πάλι είμαστε μπροστά στα μεγάλα λόγια, πάλι είμαστε μπροστά σε μια αποδεδειγμένη ανικανότητα διακυβέρνησης. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει και το χειρότερο. Παζαρεύει, χωρίς βεβαίως να το λέει ανοιχτά στον ελληνικό λαό, αλλά όλοι το καταλαβαίνουν, παζαρεύει το προσφυγικό για να έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση στα θέματα της διαπραγμάτευσης. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω σαν αίσθηση, όταν το λες οι κυβερνητικούς αυτοί εσκίζουν τα ημάτια τους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οφθαλμοφανές το τι συμβαίνει, διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί εδώ, όχι ότι υπήρχε πριν κανένα μεταναστευτική πολιτική της προκοπής στην Ελλάδα, έτσι, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, και εγώ το βρίσκω εξοργιστικό να μου λέει κάποιος ότι μα κοίταξε, εμείς είμαστε ανεκτικοί, καταφέραμε και τους απορροφήσαμε. Αλήθεια, έτσι είναι? Τι σήμαινε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, που η ευθύνη βεβαίως είναι των προηγουμένων, δεν είναι του Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας έχει ευθύνη για αυτό που συμβαίνει τώρα. Τι σήμαινε για το ασφαλιστικό μας σύστημα? Πλήρωναν εισφορές αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν μαύρα και παράνομα μαζί με τους δικούς μας λεβέντες, που ήταν φτηνό εργατικό δυναμικό και βολευόμασταν όλοι? Όχι, δεν πλήρωναν. Νοσοκομιακή περίθλιψη τι ακριβώς σήμαινε? Πλήρωναν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι, δεν είχαν. Τι σήμαινε για το παρεμπόριο αυτή η ιστορία? Πόσα δισεκατομμύρια χάθηκαν από την αδυναμία να φορολογηθεί το παρεμπόριο ή να ελέγξουμε το παρεμπόριο? Πόσες γειτονιές της Αθήνας καταστράφηκαν? Πόσες περιουσίες απαξιώθηκαν? Μην μου λέει λοιπόν κάποιος ότι κοίταξε να δεις, μα εμείς έχουμε την ικανότητα και απορροφούμε κόσμο. Δεν έχουμε καμία ικανότητα. Έχουμε ικανότητα τόση όσο επιτρέπει η οικονομία μας και όσο επιτρέπουν και οι αντοχές του κοινωνικού μας ιστού. Και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει και βλέπετε ότι τώρα είναι ένα σοβαρό και μείζον θέμα με τους πρόσφυγες, είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα από τη δική μας πλευρά να το διαχειριστούμε το πράγμα με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγουν έξω. Μα σκεφτείτε, την περίοδο πριν μερικούς μήνες, όταν λέγαμε στην κυβέρνηση ότι μα είστε τελείως απροετοίμαστοι, δεν κάνετε τίποτα, απλώς τους έβαζαν και τους έφερναν στον Πειραιά και από τον Πειραιά τους άφηναν και φεύγαν και πήγαιναν όπου να είναι και ήταν ανοιχτά τα σύνορα και κανείς δεν έβλεπε τίποτα. Αλλά για σκεφτείτε, 70% βγήκε η έρευνα τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στην Ελλάδα. Διότι τώρα υποβάλλονται σε δακτυλοσκόπηση, το στοιχειώδες, 70% όσων είναι στα κέντρα κράτησης. Διότι όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν 20%. Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση η οποία στοιχειωδώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί, πώς τολμάει, πώς έχει αυτό το φοβερό θράσος και μου λέει ότι λιάζονται και ότι μου κόπτεται και λέει ότι εδώ μου κάνει μεγάλες κουβέντες για πολέμους και για καταστροφές, και από την άλλη μεριά δεν μπορείς να πας δακτυλικά αποτυπώματα σε κάποιον που μπαίνει στη χώρα σου,
που δεν ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό και εκμεταλλεύεσαι και από πάνω την ανεκτικότητα του ελληνικού λαού, τη μεγαλοθυμία του, το γεγονός ότι υπήρξε ο ίδιος πρόσφυγας. Γιατί το κάνει αυτό? Το θεωρώ δηλαδή και ηθικά κολάσιμο και επιλείψιμο, διότι μέχρι πού είναι οι αντοχές αυτού του κόσμου? Τώρα σήμερα στην Ιδωμένη, αύριο στο Κιλκής, μεθαύριο στην Ήπειρο και παραμεθαύριο οπουδήποτε. Μέχρι πού είναι? Γιατί τις δοκιμάζει? Αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει. Και το χειρότερο θα ήταν αν δεν σας άφηνα να φύγετε, γιατί έχουμε 7 η ώρα. Τι ώρα είναι στο Επιμελητήριο Κυκλάδων? Έχουμε στο Επιμελητήριο Κυκλάδων μια εκδήλωση. Με θέμα. Την οποία την κάνουμε τώρα σε δύο πόλεις ταυτόχρονα. Mm. Γίνεται και στην Θεσσαλονίκη, γίνεται και στο Ηράκλειο της Κρήτης και εδώ στη Σύρο σήμερα. Εδώ θα είναι καλύτερη. Η υπερφορολόγηση καταστρέφει την Ελλάδα, αλλά υπάρχει λύση. Αυτή τη λύση θα συζητήσουμε. Να έρθουν λοιπόν όσοι μας ακούνε, τουλάχιστον και τους πίσω με την πειθό που διαθέτουμε, να έρθουν να μας ακούσουν εκεί και να μοιραστούμε τις απόψεις της δικές σας και του ποταμιού. Θα είναι μια χρήσιμη εμπειρία αυτή, φαντάζομαι. Ελπίζω να. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που σας είχαμε κοντά μας, κύριε Καρκατσούλη. Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Θεός να σώζει εσάς, το ποτάμι και το Θεοδωράκι. Και κυρίως την πατρίδα μας. Και κυρίως την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού στο Επιμελητήριο. Σε μισή ώρα, 7 η ώρα είναι. Ναι, ναι. Έγινε. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.